Κοιτάξτε τι έγινε τώρα. Καταρχάς να πω προς δική μας έτσι εδώ υποστήριξη ότι δεν είναι Θεσσαλονικές αυτές. Να τα λέμε και αυτά. Είναι Αγγλίδες τουρίστριες. Για το γούστο σας. Δηλαδή πραγματικά δεν φεύγει τρίχα άμα δεν είναι περιποιημένη. Ναι. Και μπράβο σας. Και πώς το κατάλαβες δεν είναι Θεσσαλονικές. Τις ρώτησες την Μπουγάτσα. Σε παρακαλώ πολύ. τώρα τι θέλεις, έχω και τις πηγές μου, ρε παιδί. Ο άνθρωπος που μου έστειλε τις φωτογραφίες, ναι. Το είδε τώρα, τις είδε να πίνουν χαλαρά το ποτάκι τους με την πιτζάμα, πραγματικά τώρα με την πιτζάμα, με το λαγουδάκι, οι άλλοι με την παντόφλα και το ποδαράκι έξω. Καταρχάς δεν κρυώνανε, προφανώς δεν έχει κρύο πολύ ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Και αποφάσισαν εκεί που κάναν τη βόλτα τους μέσα στο σπίτι, γιατί όχι να μην την κάνουν εκτός σπιτιού. Ναι. Κατέβηκαν κανονικά στην Εγνατία με Αγία Σοφία, κάπου κατακίνεται. Στο κέντρο έγινε, δεν έγινε κάπου, ξέρετε. Απόμερα, στο κέντρο της πόλης. Και ήπιαν κανονικά το ποτάκι τους. Τουρίστρες εξ Αγγλίας, χαλαρά στη Θεσσαλονίκη. Το πιάσαν το νόημα. Συγγνώμη, τώρα μεταξύ μας πραγματικά. Είπα να το... Μεταξύ μας τώρα. Και όλοι έτσι όπως είμαστε μεγάλη. Θα το πάνε λίγο παραπάνω. Εντός στούντιο, εκτός στούντιο. Δεν το έχετε πει ποτέ πολλές φορές να μην χρειαζόταν να βγάλω, να ντυθώ και να πάω έτσι με το πιζαμάκι που είναι ζεστό από το κρεβάτι. Όχι.